Σωτήριο για τη σεξουαλική υγεία των γυναικών έχει χαρακτηριστεί το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Δεν ίσχυσε όμως το ίδιο και για μια 17χρονη από το Αγρίνιο που ήρθε αντιμέτωπη με μια πολύ σοβαρή παρενέργεια του φαρμάκου. Μια παρενέργεια μάλιστα που όπως φαίνεται μέχρι σήμερα ήταν άγνωστη. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν από την οικογένεια της 17χρονης μαθήτριας της 3ης Λυκείου, το κορίτσι έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου στις 11 Ιανουαρίου και μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας είχε προκληθεί πάρεση σε όλο της το αριστερό χέρι. Οι νεαροί και οι γονείς της τρομοκρατημένοι απευθύνθηκαν σε γιατρό και στη συνέχεια η κοπέλα εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου της έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις επί τριημέρου. Όπως φάνηκε από ηλεκτρομοιογράφημα, την παράλυση δεν προκάλεσε η βελόνα ή ο τρόπος που έγινε το εμβόλιο, αλλά τα συστατικά του φαρμάκου. Οι γονείς της μαθήτριας επικοινώνησαν με τον ΕΟΦ για να γνωστοποιήσουν την παρενέργεια και όπως ενημερώθηκαν, αντίστοιχο περιστατικό δεν έχει καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν. Και πράγματι δεν αναφέρεται κάτι παρόμοιο στο επίσημο έγγραφο των τυχών ανεπιθύμητων επιπτώσεων του φαρμάκου. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και η εταιρεία που εισάγει το φάρμακο.